Βασιλική Καρανζογιάννη, που είναι εδώ και μας περιμένει. Καλώς ήρθες και πάλι. Είμαι η Blume Editor. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Που θα μας δείξει σήμερα με φυσικούς τρόπους, πολύ εύκολους και γρήγορους, να γίνουμε φρέσκες, δροσερές, ανανεωμένες και ενυδατωμένες. Να φαινόμαστε ξεκούραστες, γι' αυτό και θα εστιάσουμε στην περιοχή των ματιών. Των ματιών. Είναι ένας αδιάψευστος κριτής και μάρτυρας για το τι σκεφτόμαστε, πώς νιώθουμε τα μάτια και το τι κάναμε χθες το βράδυ. Άμα δεν έχουμε κοιμηθεί πολύ, ξυπνάμε με πρισμένα μάτια, ξυπνάμε με λίγο πιο έντονους μαύρους κύκλους. Ναι, αυτό συμβαίνει. Και τι μπορούμε όμως να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, καταρχήν, με το που ξυπνάμε το πρωί, άμα νιώθουμε ότι έχουμε λίγο πιο πρισμένα μάτια, ρίχνουμε σε όλο το πρόσωπο κρύο νερό. Ναι. Κρύο νερό για να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε τη διαστολή των αγγείων. Και έπειτα, γνωστός, αγαπημένος και πατροπαράδοτος τρόπος. Παγωμένο κουτάλι. Αλήθεια. Το βάζουμε από βραδύς στο ψυγείο, το βγάζουμε το πρωί και το βάζουμε με το κυρτό μέρος πάνω στα βλέφαρα. Εδώ. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο διευκολύνουμε αυτή η διάσταση δροσιάς που νιώθουμε, διευκολύνει την κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή, άρα μειώνουμε και το πρίξιμο. Τέλεια. Επίσης, ο πιο διαδεδομένος τρόπος θεραπείας πρισμένων ματιών. Α, αυτό το ξέρω. Αγαπημένο αγκουράκι. Ναι, τα αγκουράκι. Ορίστε, τα βάζουμε στα μάτια μας. Το κρατάμε για 10 λεπτά. Και μετά τα τρώμε. Για 10 λεπτά. Βοηθάει πάρα πολύ εκτός από τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες που έχει. Βεβαίως. Είναι και πάρα πολύ ενυδατικό. Οπότε απομακρύνουμε και τις λεπτές γραμμές γύρω από την περιοχή των ματιών, όταν είναι αφιδατωμένη κυρίως η περιοχή. Αλλά. Για να μην κόβουμε κάθε μέρα ένα αγγούρι και κάνουμε την ίδια διαδικασία, θα φτιάξουμε μικρά και εύκολα και πρακτικά πάτσεις με χυμό αγγουριού που θα τα έχουμε στην κατάψυξή μας και κάθε φορά που θα νιώθουμε λίγο πιο πρισμένα τα μάτια μας, θα τα βγάζουμε και θα τα εφαρμόζουμε. Δηλαδή, πολύ ωραία. Παίρνουμε το αγγούρι, το χυμό του αγγουριού. Το χυμό του αγγουριού. Παίρνουμε και τα δισκία ντεμακιγιάζ σε όποιο μέγεθος θέλουμε εμείς. Να σου πω, βρε Βασιλική. Ναι. Εμένα τώρα μου ήρθε μια ιδέα. Θα μπορούσαμε, αφού όλες οι τηλεθεατριές μας έχουν προμηθευτεί το υαλουρονικό μας, το Versace 1969, να βάλουμε 2 σταγόνες, 3 ή 5 μέσα στο... Βεβαίως, μπορούμε να το βάλουμε στα γκούρι, θα το βάλουμε και μέσα στη μάσκα μας που θα φτιάξουμε σε λίγο. Αλήθεια, τέλεια. Ναι, γιατί έχουμε και ειδική μάσκα για την ενυδάτωση όλης της περιοχής. Πολύ ωραία. Γιατί θέλουμε να είμαστε έξτρα λεμπερές, έξτρα φωτεινές. Άρα δρά περισσότερο και το αγκουράκι, εννοείται ότι το ενισχύει ακόμα παραπάνω το Versace 1969. Για να το βάλουμε. 2 σταγόνες. Δύο σταγόνες και το τοποθετούμε στα ματάκια μας. Βρέχουμε. Το βρέχουμε καλά. Το στεγνώνουμε λίγο, αφαιρούμε την ποσότητα την περιττή. Για πόση ώρα θα μπορούσαμε να το αφήσουμε στα ματάκια μας? Αυτό το αφήνουμε 10 με 15 λεπτά. Τώρα, αν το πρωί βιαζόμαστε, μπορούμε να το αφήσουμε και λιγότερο. Το βάζουμε σε ένα μικρό σακουλάκι, το κάνουμε αναδιάδες, έτσι ώστε αυτό μετά να το βάλουμε στην κατάψυξη. Να το πετάξουμε και μετά. Να το βάλουμε στην κατάψυξη να κρυώσει. Την άλλη μέρα θα το βγάλουμε, θα το αφήσουμε λιγάκι σε θερμοκρασία δωματίου για να γίνει λίγο εύκαμπτο. Και μόλις νιώσουμε λίγο περίεργα, ορίστε, το βγάζουμε. Δεν χρειάζεται να κόβουμε δηλαδή κάθε μέρα αγγούρι. Πολύ ωραία. Και μετά τα βγάζουμε αυτά και τα τοποθετούμε στα μάτια μας. Τώρα, για να βάλουμε τη μάσκα. Ναι, βεβαίως. Έχουμε τους μαύρους κύκλους. Μην ξεχνάμε ότι για τους μαύρους κύκλους βοηθάει πάρα πολύ η πατάτα. Ό,τι κάνει το αγγούρι για τα πρισμένα μάτια, το ίδιο κάνει και η πατάτα. Έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και στα μάτια μας όταν έχουμε μαύρους κύκλους. Βέβαια, να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι οι μαύροι κύκλοι είναι ένα πολυπανταγωτικό φαινόμενο. Δηλαδή, δεν δημιουργούνται μόνο αν δεν κοιμόμαστε πολύ. Παίζει ρόλο και η κληρονομικότητα, παίζει ρόλο ακόμα και οι σκιές που δημιουργούνται κάτω από το μάτι, η συσσόρευση μελανίνης. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα προϊόντα για να το καταπολεμήσουμε, όπως είναι το χαμομήλι. Παίρνουμε δηλαδή, όπως πήραμε και πριν, το δισκείο, το βρέχουμε με λίγο χαμομήλι και το βάζουμε στα μάτια. Το χαμομήλι έχει νευχαντικές ιδιότητες και βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης είναι πολύ καταπραγητικό. Ναι, είναι καταπραγητικό και, για τα παιδάκια και πέρα από για τους μαύρους κύκλους και όλα αυτά που προτείνεις εσύ, είναι και για τα παιδάκια πάρα πολύ καλό. Αν έχουν κάποια ευαισθησία στα ματάκια τους, οι μαμάδες οι περισσότερες βάζουν χαμομήλι στα παιδάκια. Είναι η πιο φυσική λύση που. Με ένα πέρασμα δηλαδή. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι πάρα πολύ. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σακουλάκια τσαγιού. Αφού τα έχουμε χρησιμοποιήσει, τα βάζουμε στο ψυγείο γιατί θέλουμε να είναι πολύ δροσερό και έπειτα τα εφαρμόζουμε στα μάτια μας. Και αν θέλουμε να τα συνδυάσουμε όλα όσα είπαμε για να έχουμε και ενυδάτωση, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τους μαύρους κύκλους και το πρίξιμο και όλα όσα μας προβληματίζουν γύρω από την περιοχή των ματιών, φτιάχνουμε τη μάσκα. Τι βάζουμε για τη μάσκα μας?
Κρόκος αυγού. Κρόκος αυγού. Δεν πρέπει να μας φοβίζει. Oh. Έχει όλες τις βιταμίνες απαραίτητες που χρειάζονται τα μάτια μας. Βιταμίνη Ε, βιταμίνη Κ, όλα τα αμινοξέα, δηλαδή οτιδήποτε θετικό και θρεπτικό που θέλουμε να βάλουμε στα μάτια μας. Και μπορούμε να βάλουμε και στα μάτια μας, γιατί δεν είναι και όλα σε κάτι. Όχι, είμαι μια χαρά. Θα σου ανοίξω το μελάκι, θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα βάλουμε μέλι, φυσικά θα βάλουμε μέλι γιατί είναι αντιοξειδωτικό. Τώρα βάζουμε ελαιόλαδο γιατί θέλουμε την ενυδάτωση. Mm. Η περιοχή των ματιών είναι πολύ ευαίσθητη. Και πώς τι κάνουμε με τα έτσι, κρεμόδι να είναι η υφή της και να... Και το, μέλι τώρα θα την κάνει λίγο πιο σφιχτή. Ναι. Ούτως ή άλλως δεν θέλουμε να είναι και πάρα πολύ σφιχτή, γιατί θα τη βάλουμε στα μάτια και δεν θέλουμε να τρίψουμε. Ναι, ναι. Εμείς θα κάνουμε μια ελαφριά επάλυψη και φυσικά θα κάνουμε μασάζ. Ξέρεις κινήσεις? Νομίζω ότι κάπως έτσι θα το κάνουν το μασάζ. Χρησιμοποιείς καταρχήν αυτό το δάχτυλο, τον παράμισο, και κάνεις μικρά χτυπήματα για να ενεργοποιήσεις την αιμάτωση της περιοχής. Δεν το έχει τύχει να το κάνει. Επίσης, μην ξεχνάς και κάτω από το φρύδι. Πολύ σημαντικό. Και εδώ πέρα ανάμεσα. Τα μάτια, να μπορέσεις να ξεκουράσεις την περιοχή και από κάτω, έτσι. Τέλεια. Και να ολοκληρώσουμε τη μάσκα. Τοποθετώντας με αυτόν τον τρόπο τη μάσκα, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Βάζουμε μέλι. Μία κουταλίτσα μέλι. Ναι. Θα βάλουμε και λίγο χυμό. Και το βερσάτσα. Θα βάλουμε, ναι, βέβαια. Θα ρίξουμε λιγάκι το αγγούρι. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τα ματάκια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ρίξουμε δύο σταγόνες. Κάτω από τα μάτια. Στο μετωπάκι. Βεβαίως, θα ρίξω εγώ. Μία, δύο. Έλα. Θα δώσει και ωραίο άρωμα, ε. Ναι, πράγματι. Εντάξει, γιατί τώρα με τον αυγό ίσως να μην νιώθουμε πάρα πολύ ευχάριστα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η μυρωδιά του είναι λίγο. Είναι κάνει πάρα πολύ καλό. Ας μην το φοβηθούμε. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό με τις αυτές τις κινήσεις που κάνουμε. Και αν πούμε τώρα ότι την τοποθετήσαμε, μετά την αφαιρούμε με αυτά εδώ. Την αφαιρούμε, ναι, έχοντας. Είναι πάτσεις. Τέλεια, να το μάθω κι αυτά. Ή αλλιώς είναι τα δισκίαντε μακιγιάζ. Τα δισκίαντε μακιγιάζ. Παντού. Τα αφαιρούμε με ελαφρές κινήσεις. Δεν κρύβουμε ποτέ. Με καθαρό χλιαρό νερό, όχι ζεστό για να μην αφυδατώσουμε την περιοχή. Mm-hmm. Και αν θέλουμε μετά έξτρα ενυδάτωση, πλένουμε ξανά όλο το πρόσωπό μας. Και μετά, αν θέλουμε συν ενυδάτωση και κάτι περισσότερο, βάζουμε και αυτά που είναι εμποτισμένα με το αγγούρι ή βάζουμε το χαμομήλι μας ή ό,τι άλλο προτείναμε εδώ σήμερα. Τι ωραίες λύσεις μας έδωσες. Και πολύ απλές και πολύ φυσικές. Πολύ απλές. Όλα αυτά τελικά τα έχουμε στο σπίτι μας. Η κάθε μία τηλεθεάτριά μας τα έχει στο σπίτι της. Τα φτιάχνει εύκολα, γρήγορα. Ακριβώς. Και είναι πολύ φρέσκη και ανανεωμένη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και καινούργια θέματα. Βεβαίως. Ας περάσουμε στην παρέα μας τώρα. Παιδιά, τι κάνετε?